Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 15η αγωνιστική της Evolution League οι Hoopers αντιμετωπίζουν τη St. Pauli. Οι Hoopers από τη μία με 5 νίκες και 10 ήττες συνολικά στην σεζόν, κοντά στην St. Pauli, η οποία μετράει 5 νίκες και 8 ήττες. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους σημερινούς γηπεδούχους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Ένα σούτ από το play γρήγορο, αλλά άστοχο, από τον Λιώκα. Αλλά έξω για 3 πόντους για την St. Pauli. Η μπάλα περνάει και πάνω από το ταμπλό και καταλήγει εκτός. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Καραλής, Λιώκας, Νινιός, Λιμάκης και Δαλάτσης. Θα γίνουν για τους γηπεδούχους, ενώ από την άλλη για τη St. Pauli έχουμε Λεμονίδη, Παλαιολόγο, Τιτένι, Τζοβάρα και Καραμπά στην πρώτη πεντάδα. Παραμένει το 0 στο σκορ με τον Τιτένι να κατεβάζει. Μια προσπίση, Λεμονίδη θα δεχτεί το φάουλ στην συνέχεια. Το σκορ από την μία εύστοχη βολή. Θα πάει έξω από κοντά, δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Δημάκης. Έχει προσπάθεια από τον Πιτένι. Νινιός κατεβάζει. Και φαουλ τώρα μετράει κανονικότατα. Το καλάθι του Δαλάτσι, ποιος θα σπάσει το ρόδι για τους Hoopers. Θα κάνει το 2-1 και έχει και δικαίωμα για μια σκληρωματική βολή επίσης. Αστοχή ωστόσο στην βολή, παραμένει το 2-1. Λεμονίδης είναι χέρι με χέρι στον Πιτένι. Προσπίση από τον Λεμονίδη, μπερδεύτηκε όμως και έκανε βήματα στην συνέχεια. Νινιός αναλαμβάνει ξανά να κατεβάσει. Κρατάει, οργανώνει. Σε ζώνια μείνονται οι φιλοξενούμενοι. Σηκώνεται από κοντά, δεν μπορεί να βρει στόχο ο Δελάτσης. Παραμένει το 2-1. Κατεβάζει ο Λεμονίδης. Πάει μόνος σε όλη τη φάση. Θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Καραλής, αν δεν κάνω λάθος. Βολές τώρα για τον παίχτη St. Pauli. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό τον Πορτοκαλί στο πρώτο δεκάλεπτο. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Νινιός. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Δημάκης, θα το χάσει όμως. Πιτένις. Το σκορ στο 2-1. Κολλημένο. Έχει επιλογές, αφήνει δίπλα του στον Καραμπά και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Λεμονίδη. Θα πάρει ένα τρίποντο υποπίεση και θα το βάλει κιόλας. Για το 2-4. Νιώσ άφησε δίπλα στον Καραλή. Το έχει ξεκίνησε, εκθετικό rebound για τους Πορτοκαλί. Η Μάκη σε αστοχή και αυτό στην συνέχεια παλεύει και παίρνει ο Καραμπά στο rebound. Yeah.
Σεμονίδης θα το επιχειρήσει και αυτό το σουτ και θα το βάλει και αυτό το σουτ για το 2-7. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται σιγά σιγά ο Λεμονίδης. Βρήκε τώρα το δεύτερο συνεχόμενο δικό του τρίποντο. Πατάει γραμμή ο Νινιός, δεν έρχεται η απάντηση. Τένις. Σάρι ωραία, παίρνει και πάλι, αφήνει έξω. Τσοβάρας εκτελεί, δεν έρχεται το τρίποδο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Νινιός κατεβάζει. Σταματάει και αφήνει έξω. Σκαστή πάσα στα δεξιά για τον Δημάκη. Βρήκε την πάσα αυτός για τον Λιώκα. Δεν έκανε καλή εκτέλεση εκείνος. Φτάνει στον Τζοβάρα. Ψάχνει συμπαίκτη αυτός έξω, θα κάνει λάθος πάσα. Θα περάσει εκτός η μπάλα, όχι τελικά. Βλέπε και την ακούμπησε. Ο Πιτένης με κρίση μας έχει αυτό όμως. Όπως και να έχει κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί. 5 και 32 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ας το πω το τρίποδο του Νινιού. Θα γίνει και το follow από τον ίδιο στην συνέχεια της φάσης. Ας επάνω στον Πιτένη. Αλλά κρατάει και αφήνει έξω άστοχο το σουτ του Πιτένη. Θετικό rebound όμως από τον Παλαιολόγο στην συνέχεια, αλλά θα περάσει εκτός. Μακρινή πάσα έφτασε στον Λιώκα. Δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο και θα σκοράρει τελικά για να ξεπολύσει από τους δύο πόντους του την ομάδα του. 4-7. Κρατάει ο Πιτένης. Από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. Και έχουμε το time out τώρα για τους Hoopers. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Λεμονίδης. Κάποιτα από το τέταρτο ομαδικό που έκαναν νωρίτερα οι Hoopers. Θα μπει η βολή για το 4-8. Κάνει την δεύτερη όμως ανανεώνεται η επίθεση. Άστοχο το σουτ στην συνέχεια από τον Δήμα. Συνέχεια θα γίνει το φάουλ από τον Λεμονίδη, που βρέθηκε στο παρκέ στην συνέχεια, δεν δείχνει να έχει κάτι. Πάει στο πλάι. Γερονινιός. Θέλει να γυρίσει, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Και τένις. Τον πίεσε ο Λιώκας, δεν καταφέρει να κάνει το κλέψιμο όμως. Πιτένις πάει σε ένα ανάποδο, λέει, α, πολύ ωραία κίνηση. Για το 4-10. Νινιός. Λιώκας σε καλές κινήσεις, η μπάλα θα φτάσει απέναντι στον συμπαίκτη τον Δημάκη. Σουτ για δύο πόντους τώρα τον Καραλή. Είναι άστοχο ωστόσο. Και τένις κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. 1-3 και 50 από μένα πάμε στο ρολόι για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Έχει δίπλα τον Λεμονίδη, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Θετική άμυνα από τους Πορτοκαλί. Πιτένι στα 2, πρέπει να εκτελέσει, αυτό θα κάνει. Θα βρει στο σίδερο η μπάλα ή θα καταλήξει εκτός. Νινιός τώρα θέλει να τρέξει. Λιώκας έφτασε κοντά. Μετράει το καλάφι. Έχει κερδίσει και το φάουλο Λιώκας, 6-10 πλέον. Και έχει και δικαίωμα για μια βολή που παίχνουν Πορτοκαλί. Πορτοκαλί.
Μαβίδης τώρα. Περαστό ματς για τους Hoopers. Θα στοχωρήσει την βολή ο Λιώκας, ο ίδιος όμως θα πάρει στην συνέχεια και θα σκοράρει για δύο πόντους. Βρίσκει 4 πόντους σε μία φάση ο Λιώκας. Για το 8-10. Τένις. Λεμονίδης παίρνει και εκτελεί αμέσως από το πλάι. Δεν παίρνει το καλάθι μαζί ο Νινιός. Βλέπει για επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα ο Νινιός. Καραλαμπίδης άσκησε στον Λιώκα. Έκανε ένα κακό σουτ εκείνος. Παλαμίδης. Ψάχνει συμπαίκτη, πάει για βοήθεια ο Λεμονίδης. Θα πάρει στα 4 δευτερόλεπτα, θα σηκωθεί από αρκετά μακριά για τον δίποντο. Λιώκας εκεί έξι να θα πετάξει την μπαλά στο σώμα του αντιπάλου του. Η κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί τώρα. 2,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βρίσκονται στο 8-10 υπερθυμίζω. Κέρια για τους Κούπερς τώρα, είτε να φέρουν στάση το μάτσο είτε να προσπεράσουν. Κάστε πασέφτα στον Λιώκα. Πίεση θα το χάσει ο Καραλής. Στην συνήθεια παραπέρασε εκτός. Στα 0,3 έχει σταματήσει το ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι πορτοκαλί. Λιώκας παίρνει, πετάει κατευθείαν. Βρήκε στο σίδερο η μπάλα, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Τένις. Θέλει να πάει κοντά. Αδύσκολη προσπάθεια η οποία δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Κατεβάζει τώρα ο Δημάκης. Του φύγει η μπάλα. Ο Δαλάτς, με συγχωρείτε. Του φύγει η μπάλα στο πλάι. Η Τένις. Κίνηση και παίρνει ο Παλαμίδης. Φύγει έξω στην κορυφή. Η Τένις χωρίς δισταγμό θα πάρει το τρίποντο και καλά κάνει. 8-13 τώρα. Νινιός πιέστηκε ψηλά τον Παλαμίδη, άφησε δίπλα στον Καραλή, ο οποίος θα πάρει τώρα το τρίποντο. Δεν είναι καλό το σουτ, είναι ευκαιρία όμως με Δαλάτση. Ποιος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 10-13. Τελευταίο λεπτό τώρα στην πρώτη περίοδο. Τένις. Ο Παλαμίδης. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Λιώκας βγαίνει ψηλά για να τον πιέσει. Πάσα στο πλάι. Δήμας για 2. Μαζεύει ο Νινιός. Έχει 3 μαύρες φανέλες μπροστά του. Δαλάτσης θα εκτελέσει. Δεν παίρνει το καλάθι. Νινιός όμως προλαβαίνει. Με ευκαιρία για τους Hoopers. Δεν πέρασε η πάσα του Νινιού. Έτσι ωραία η άμυνα των φιλοξενούμενων. Δυνατή η πάσα. Θα γίνει το λάθος τελικά από την Σεντ Πάουλη και αφήνει τώρα 18 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους αντιπάλους τους. Νινιός. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. 9-8. Καραλής δεν βλέπει κάποια κίνηση. Πάσε στην αδύνατη πλευρά για να πάρει ο Δαλάτσης το τρίποδο και να το βάλει κιόλας. Θα ισοφαρίσει στα 13-13 και αυτό είναι και το σκορ με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς που βρίσκει το σκορ σε ισορροπία. 13-13 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Καθώς ο Δαλάτσης με τρίποντη εκτέλεση λίγο πριν την εκπνοή της πρώτης περίοδου ισοφάρισε. Το κούρασης πέρασε το μάτς. Φαίνεται να έχει χτυπήσει.
Ζητάει αλλαγή ο παίκτης των Hoopers. Στην θέση του θα περάσει ο Νίνιος. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Αλακίδης. Παλαμίδης, με συγχωρείτε. Και το καλάθι για το 13-15. 16, με συγχωρείτε, ήταν για 3. Δύο τώρα θα σκόραρει ο Δημάκης. 15-16. Γυρίζει, θα δεχτεί την τάπα όμως ο Αντωνάτος. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Πορτογαλοί. Παλάτσης φύγει έξω, αλλά φτάνει στον Νινιό. Τελεί εκείνος για 3 και βρίσκει στόχο. 18-16 μπροστά τώρα οι Hoopers. Ήταν για 2 τελικά. 17-16. Εμονίδης πάει από τα δεξιά. Πατάει γερά, σηκώνεται, δεν σημαδεύει όμως σωστά. Λιώκας αφήνει στον Δημάκη. Μια σκάση πάσα για τον Δαλάτση. Λιώκας από κοντά κάνει ένα δύναμο τελειώμα. Ο ίδιος θα γραπώσει την μπάλα, κλείστηκε από 3 και έκανε βήματα τελικά. Αλαμίδης. Μάλα καταλήγει και πάλι στον ίδιο. Τώρα θα συνεργαστεί με τον Πιτένι. Κάνει κοντά. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα, όμως έχει κερδίσει το φαουλ ο παίκτης της Σεν Πάουλη. Θα πάει στην γραμμή για 2 βολές. Αστοχή πρώτη. Και την δεύτερη επιτέλους, 0-2. Παραμένει το σκύρτο 17-16. Αλάτσης έχασε την μπάλα, προσπάθησε να τη συγκρατήσει εντός γραμμών, αλλά βρήκε αντίπαλο. Έτσι είναι μπροστά τώρα η Σεν Πάουλη. Παλαμίδης έμεινε μόνος του. Χάθηκε κάπως εδώ η άμυνα των Πορτογαλί, δεν το πλήρωσαν όμως. Αλάτσης φτάνει μέχρι το τέλος, βρήκε μόνο μπάλα ο Παλαμίδης. Κατοχή είναι και πάλι για τους Hoopers. Ρεμπέλος θα περάσει το μάτι τώρα στη θέση του Λιώκα. Τέχνη επιλογή ο Δαλάτσης αφήνει στον Δημάκη. Θέλει και πάλι να παίξει με τον Δαλάτση, αλλά παρένευε εκεί ο Δήμας, ο οποίος στην συνέχεια έκανε μια λάθος πάσα και κρατά έτσι τους Πορτοκαλί στην επίθεση. Ρεμπέλος το επαναφέρει. Νινιός. 14 λεπτά για την επίθεση. Πάρει καλύτερη θέση. Καραλαμπίδης θα σηκωθεί. Έχει κερδίσει το φάουλ. Τώρα ο ψηλός των Χούπερ θα πάει στη γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη. Ένα λεπτό 17-16. Βάζει την δεύτερη για το 18-16. Αλαμίδης.
Πονέται για τρεις ο Πιτένης. Λεμονίδης αφήνει στον Αντωνάτο που θα το χάσει από κοντά. Καραλαμπίδης τώρα στην άλλη πλευρά. Νιώσχος πείτε. Ρίζει στριφό γυρνάει ο Ρεμπέλος. Αφήσει τώρα στον Δημάκη. Από το πλάι αυτό σας το έχει. Τον Άτος μαζεύει 6 και 37 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παλαμίδης παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Λεμονίδης. Ο ίδιος θα πάρει το rebound. Αδράνησε εδώ η άμυνα τον Πορτοκαλί. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες φωνές από τον πάγκο των Scoopers για αυτή την αδράνεια. Τένις και ωραία πάσα θα την κάνει assist ο Δήμας για το 18 όλα. Βαλάτσης αλλάζει κατεύθυνση. Καραλαμπίδης θέλει να γυρίσει μπροστά από τον Λεμονίδη. Έχει γίνει το φάουλ χαμηλά πριν που να ξεκινήσει την επίθεση του Πέστον Χούπερς, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ αν δεν κάνω λάθος του Λεμονίδη. Ο Αντωνάτος αποσύρθηκε για τεράστιες το παλαιολόγος. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Βαλάτσης για το 21-18. Παλαμίδης αλλάζει ταχύτητα, αφήνει στον Λεμονίδη. Υπογυρνάει αυτός. Θα κερδίσει το φαουλ από τον Ρεμπέλο. Πίσω πάει να του δώσει το χέρι του. Φαουλ νούμερο 2 αυτού και για τους Hoopers που διώχνουν οι δύο ομάδες τώρα. Ενώ στοχεί στην πρώτη ο Λεμονίδης για το 21-19. Και η δεύτερη με το 21-20. Τσοβάρας επιστρέψει το ματιά της Σεν Παούλη. Λεμονίδης αποσύρεται. Μινιός 5-20 ακόμα για το ημίχρονο. Το σκορ στο 21-20. Κοντά παραμένουν οι δύο ομάδες. Καραμπίδης ζητάει, πήγε σε αυτόν η μπάλα. Μάκης θα σηκωθεί. Θετικό rebound του Ρεμπέλου από τα πόδια του Παλαμίδη. Βγήκε εκτός η μπάλα. Ανανεώνει το ρολόι τώρα για τους Πορτοκαλί. Μινιός. Ο Χαραλαμπίδης με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Πορτοκαλί. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει μέσα. Έχει κερδίσει ωστόσο το φάουλ, θα τον στείλει στη γραμμή των βολών. Είναι το τρίτο αυτό για την Σεν Παούλη. Μέσα η πρώτη. 22-20. Τέλεια στο χακέ την δεύτερη ο Χαραλαμπίδης για το 23-20. Παλαμίδης είναι και παίρνει ο Τζοβάρας. Πάει σαν να φτάσει στον παλαιολόγο που θα εκτελέσει από το πλάι, βάζει λίγο περισσότερη δύναμη αλλά ανανεώνεται. Όχι, δεν ανανεώνεται, δεν έχει κρίση. Στεφάνη. Η μπάλα ο Δήμας όμως κούλαβε το ρολόι για το 23-22. Νινιός προσπίσει από τον Ρεμπέλο, αφήνει και πάλι στον Νινιό. Καραλαμπίδης εκεί σε πάνω του κατευθύνει και ο Παλαμίδης. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Δημάκης από το πλάι είναι εύστοχος. 25-22. Παλαμίδης αλλά φτάνει στον παλαιολόγο. Στην συνέχεια έχει στον
Τζοβάρα, ο οποίος θα στοχίσει στο τρίποντο. Και ο Χαραλαμπίδης στα αριστερά. Θέλει να ξεφύγει. Φύγει όμως τον Νινιό. Νινιός παίρνει το screen. Θα βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει και να στοχίσει κιόλας. 28-22 πλέον. Στο σύνεξ οι Hoopers. Καταφέρουν να πάρουν μια μικρή διαφορά οι Πορτογαλοί με αυτή την τρίποντη εκτέλεση. Ντένις πέρασε, κύλησε η μπάλα εκεί στα αυτιά του φως. Κέρδισε ωστόσο το φάουλ. Το μαδικό αυτό και για τους Πορτοκαλί. Για τους οποίους τώρα επιστρέφουν Λιώκας και Καραλής. Πιτένις στημένος στην γραμμή. Βάζει την πρώτη για το 28-23. Χάνει την δεύτερη. Ο ίδιος όμως θα μαζέψει. Επιμένει, σηκώνεται για δύο, θα ξαναπάει τώρα στις βόλες. Από το φάουλ του Λιώκαν, είδα σωστά. Δεν είχε πάλι στημένο στην γραμμή. Ευστοχίσει στην πρώτη για το 28-24. Μειώνει στους 4 πόντους, έχει ακόμα μια βολή να εκτέλεσει ο ίδιος. Θα την βάλει και αυτή για το 28-25. Νινιός. Δημάκης έκοψε ο Λιώκας και πήρε. Κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ που το έχει κάνει ο Τζοβαράς. Είναι ανενόχλητος ο Καραλής. Να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του, αλλά εκείνο ο Λιώκας για να πάρει το rebound, να σκόραρει στην συνέχεια και να κάνει το 30-25. Τένις. Φτάσει κοντά, δεν τελείωσε καλά την φάση. Καραλής, τώρα τον Νινιό. Καραλαμπίδης έφτασε κοντά, έχει δεχτεί χαμηλά το φάουλ. Αλλά είναι βολές, καθώς συμπληρώθηκαν ομαδικά από την Σεν Πάουλη. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στην δεύτερη περίοδο θα είναι βολές, καθώς και οι Hoopers έχουν 4 ομαδικά. Με την μία βολή του Χαραλαμπίδη. Χαλαμίδης. Καλά έφτασε στον παλαιολόγο. Δεν προλαβαίνει ο Νινιός. Στο δεύτερο λεπτό τώρα στο ρολόι για να εκδηλωθεί η επίθεση της Σεν Πάουλη. Αλλά πάει έξω. Παλαμίδη στα 4. Θα πλησιάσει, θα σηκωθεί από μέση απόσταση και θα ευστοχίσει για το 31-27. Νινιός αργά αργά. Καλής. Φαίνεται κάποια κίνηση, άφησε στον Λιώκα. Αυτός έφτασε κοντά. Νινιός έχει χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Σωστά δεν θα το κάνει όμως. Παλαμίδης.
καλύτερη. Το τρίποντο φάνηκε να το θέλει, θα το βάλει κιόλα. Για το 31-30. Βγάζουμε στον πόντο και πάλι φιλοξενούμενοι. Ενώ έχουμε και τραυματισμό για τον Πιτένη, ο οποίος θα περάσει εκτός. Στην θέση του πέρασε ο Λεμονίδης. Κυρολιώκας, καλή άμυνα τον Δήμα. Μιλήστε λίγο, μιλήστε λίγο. Κάτι να πει λίγο. Πάμε το 3, το 3. Πήρε ξανά ο Λιώκας. Έχει υψωμένα χέρια μπροστά του. Δεν μπορεί να βρει στόχο. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Λεμονίδης κατεβάζει. Φανεί και πάλι. Κατέβει και χώρο για σούτ και στη συνέχεια θα δεχθεί και το φάουλ από τον Χαραλαμπίδη. Για τρεις πόντους, εύστοχο, βρίσκει ο Καραλής τον στόχο. 34-32 τώρα. 25 δευτερόλεπτα. Κατάει ο Παλαμίδης στα 9. Βρίσκει χώρο. Στα 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει το ρολόι, δεν ευστοχεί όμως ο Παλαιολόγος. Νέα ευκαιρία στη συνέχεια με τον Λεμονίδη για το 34 όλα. Εντάξει, ο Καραλής την μπάλα από το κέντρο, δεν θα βρει στόχο. Και κάπως έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με ισόπαλο σκορ 34-34. Μπήκαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Σεν Παόλη έχει την πίστα στα χέρια της τώρα. 34-34 επιθυμίζω το σκορ, όπως και στην πρώτη περίοδο έτσι και στην δεύτερη. Το δεκάλεπτο έκλεισε με ισοπαλία. 13-13 επιθυμίζω το σκορ στην πρώτη περίοδο. 34-34 έδειχνε ο Φωτεινός Πίνακας μετά το πέρας της δεύτερης περίοδου. Μίνιος οργανώνει και είναι στον Βαλάτσιο, ο οποίος έκανε την κίνηση. Έχει 2 δευτερόλεπτα, γι' αυτό και θα εκτέλεσει από τόσο μακριά. Δεν βρίσκει στόχο όμως. Παλαμίδης στοχή στην προσπάθεια. Φέρει ο Νίνιος. Βαλάτσις αφήνει στον Χαραλαμπίδη. Δαλάτσης, ο Αντωνίου προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση, επιλέγει τον Νινιό ο Δαλάτσης. Τώρα θα επιχειρήσει να βρει τον Αντωνίου, τα καταφέρνει, 3 δευτερόλεπτα. Ανάποδο λέει, δεν είναι καλό, Χαραλαμπίδης όμως είναι εκεί για να σώσει την κατάσταση και να σκοράρει για το 36-34. Χαραλαμπίδης. Δεν συζητάει ο Τσεκούρας. Λαμίδης αφήνει στον Παλαιολόγο. Μονίδης πέρασε από τον Χαραλαμπίδη. Με τη βοήθεια του απλώδη θα μπορέσει να σκοράρει. Διεκδικήσει μη μπάλα ο Λεμονίδης. Στην συνέχεια θα ισοφαρίσει. Παίρνοντας το rebound από το δικό του αστοχο σουτ. Χαραλαμπίδης.
Κακή η πάσα, έφτασε τελικά η μπάλα στον Νινιό. 6 δευτερόλεπτα. Κάνει το κλέψιμο ο Καραμπάς, ο Παλαιολόγος, συγχωρείτε. Ο Παλαμίδης. Τώρα για την Σεν Πάουλη. 4 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν τώρα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Και ο Βάρας αφήνει δίπλα, Λεμονίδης δεν έχει δει το ρολόι. Γι' αυτό του μείνει μπαλά στα χέρια. Δεν τον ενημέρωσε και κανείς μια αλήθεια από τον πάγκο, αυτό λέει τώρα στους συμπαίκτες του. Ενώ ο Τσεκούρας επιστρέφει στο μάτς για τους Πορτοκαλί. Τσεκούρας. Ο Χαραλαμπίδης έχει βάλει πλάτη τον Παλαιολόγο. Καραλή σε μια δύσκολη προσπάθεια, Χαραλαμπίδης αγραπώ στην μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Δήμα. Πήρε ο Αντωνίου, θέλει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει, θα το κάνει αλλά όχι σωστά. Λεμονίδης τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά, έχει δύο πορτοκαλί φανέλες μπροστά του. Έπεισε καλά η άμυνα και ανάγκασε έτσι σε λάθος τον παίκτη Σεν Πάουλη. Τρίποντο από τον Καραλή, βρίσκει στόχο, μαζεύει ο Λεμονίδης. Απέναντι για τον Τζοβάρα. Έχει βάλει τα χέρια του Παλαιολόγου, έγινε το λάθος. Ο Κούρας δεν βιάζεται, θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι Κούπερς. Θα θυμίζω 36-36 το σκορ. Μόλις δύο πόντι για κάθε ομάδα μέχρι στιγμή σε αυτά τα λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Τώρα θα έρθει ακόμα ένα καλάθι από τον Καραλή για το 38-36 και έχουμε και διακοπή για time out. Συνεχίζεται η δράση εδώ στο κλειστό του Περιστερίου, 6-25 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου και το σκορ στο 38-36. Λεμονίδης, ο Δήμας να του δώσει το screen, θα εκτελέσει εύστοχα στην συνέχεια για 3 και θα δώσει το προβάδισμα τώρα στην ομάδα του Λεμονίδης με 38-39. Τσεκούρας, κρατούν με δυσκολία οι Hoopers. Στα δευτερόλεπτα τώρα, Χαραλαμπίδης είναι στη γωνία. Παίρνει στον Καραλή, κλείστηκε εκείνος από τον Παλαμίδη. Θα απλώσει κάπως το σώμα του εκείνος και θα κάνει το φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα. Δεύτερο ομαδικό αυτό για την Σεν Πάουλη. Κακή επαναφορά από τον Τσεκούρα. Έκλειψαν οι φιλοξενούμενοι, δεν μπορούσε να βρει πάσα ο Λεμονίδης, καθώς τον έκλεισε ο Αντωνίου. Η κατοχή ωστόσο παραμένει στους φιλοξενούμενους. Παλαμίδης. Είναι ο Ντονάτος. Χαμηλή πάσα του, πρέπει να έχει βρει και πάλι, ναι. Βγήκε ξανά ο Δήμας πριν να περάσει εκτός η μπάλα. Γι' αυτό και αλλάζει χέρια κατοχή τώρα. Σε κουράς. Καραλής στα πασάρι ωραία στον Χαραλαμπίδη. Από κοντά δεν μπορεί να βρει σκορ, θα το κάνει στη συνέχεια. Παραλαμπίδης για το 40-39. Παλαμίδης. Φτάσε κοντά. Έγινε το κλέψιμο από τον Καραλή. Φεύγει ο Δαλάτης στην άλλη πλευρά. Με το δεξίλι άπλο θα τελειώσει καλά τη φάση. Τον Νάτος.
είχε περάσει το κέντρο. Μακρινώσει του Λεμονίδη. Ζητημένη ενέργεια. Λαμπίδης περνάει ανάποδο, λέει από, βάζει λίγο παραπάνω δύναμη. Αναμένει το σκορ στο 43-39. Πέρασε ο Παλαμίδης, έφτασε κοντά. Δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αντωνίου. Πέρασε Χαραλαμπίδη στη συνέχεια και πάλι Αντωνίου. Πάει με φόρα προς ποιήτη, θα τελειώσει μόνο στη φάση. Για το 42-39. Αλλαγή τώρα με τον Αντώνα τον απρανά εκτός. Με θέση του επιστρέφει ο Τζοβάρας. 3-50 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τζοβάρας εκτελεί. Δεν βρήκε στόχο, μάζεψε ο Αντωνίου. Εκουράς. Σε δίπλα του Αντωνίου θα επιχειρήσει ένα σου διατρής τώρα. Ο Καραλής πήρξε μόνος του εκεί. Και ανανέωσε τον χρόνο. Μια δευτερόλεπτα τώρα. Τσεκούρας. 4-3 τώρα. Καραλής θα πρέπει να εκτελέσει. Θα πάει κοντά. Δεν βρήκε στεφάνι μπάλα. Συνεχίζει το σκορ στη δράση. Παλαμίδη θέλει να βγάλει μια γρήγορη επίθεση για τη Σεπάουλη. Θα τα καταφέρουν εξαιρετικά οι φιλοξενούμενοι. Για το 42-41. Κούρας. Κάνε το κόψιμο ο Χαραλαμπίδης. Κούρας εκτελεί. Δεν το βάζει. Προλάβε ο Παλαμίδης και κράτησε κιόλας για την ομάδα του. Λεμονίδης. Είναι στον Παλαμίδη. Φάλα από τον Αντωνίου. Είναι μόλις το πρώτο για τους Κούπερς στην τρίτη περίοδο. Ο Λιώκας επιστρέφει στην θέση του Καραλή. Ποιος θα κάτσει τον Παντορά, πάρει για κάποιες ανάσες. Παλαμίδης. Γυρνάει ο Παλαιολόγος, αφήσει έξω. Τρίποντο εύστοχο από τον Τζοβάρα. 42-44. Το προβάδισμα και πάλι στα χέρια της Σεν Παούλη. Σε κούρες αφήνει στα αριστερά. Κρατάει ο Γαλάτσης. Από κοντά δεν μπορεί να ευστοχίσει, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Και το τέταρτο φάουλ μάλιστα για τον Δήμα. Γι' αυτό και θα αποσυρθεί γρήγορα από τους φιλοξενούμενους. Θέση του παίρνει ο Κραμπάς. Στους δύο, με το 44-44 από τον Δαλάτσι. Παλαμίδης. Πήρε ο Λεμονίδης στα αριστερά. Κάνει το βήμα στο πλάι, εκτελεί από την γωνία. Δεν είναι καλό το σουτ. Μαζεύουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Νέο τρίποντο άστοχο εκεί αυτό από τον Τζοβάρα. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην περίοδο. Λιώκας φτάσε κοντά. Πήρε μια δύσκολη προσπάθεια, δεν μπήκε το καλάθι. Χαραλαμπίδη στην δεύτερη ευκαιρία, ίδια η κατάληξη. Παραμένει 44-44. Παλαμίδης ζητάει κινήσεις, κρατάει, θα εκτελέσει τελικά ο ίδιος.
Θετικό rebound και θα έρθει το καλά από τον Καραμπά για το 44-46. 47 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο πάντα. Ο Χαραλαμπίδης άφησε δίπλα του τελικά ο Δαλάτης, είναι ο εκτελεστής και θα το βάλει. 47-46. 30 δευτερόλεπτα στο ρολόι, Παλαμίδης κατεβάζει. Λεμονίδης. Κρατάει ο ίδιος, έκλεισαν τρεις παίκτες πάνω του, άφησε τον Παλαμίδη. Πήρε κάποια εκτέλεση στα 6 δευτερόλεπτα. Ο Λεμονίδης προσποιείται, θα γλιτώσει από την πίεση και θα ευστοχίσει για το 47-49. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Λαλάτσι στάνει κοντά, δεν το βάζει. Μια εκτέλεση. Δεν θα είναι ισόπαλο το σκορ και στο φινάλι της περίοδου, καθώς ο φετινός πίνακας τώρα δείχνει 47-49 υπέρ των Τίσεν Πάουλη. Μπήκαμε και στο 4ο δεκαλεπτό μόλις. 47-49 το σκορ. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι εδώ στο κρουστό του Περιστερίου ανάμεσα σε Hoopers και Σεν Πάουλι. Με τους φιλοξενούμενους τώρα να έχουν ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων. Τρίποντο εύστοχο τον Τζοβάρα. Ήταν για 2 τελικά. 47-51. Σε κουράς θα φύγει στον Λιωκά. Χαραλαμπίδης έχει φτάσει κοντά, θα αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Για το 49-51. Παλαμίδας, Παλαμίδης. Κρατάει ο ίδιος που κάνει τις κινήσεις. Ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Καραμπά. Αυτός εκτελεί για 3, δεν είναι καλό όμως το σούτ. Σε κούρας. Αλάτσις βλέπω δεν έχει κανέναν πάνω του. Επιχείρησε το σούτ. Ντονίου παλεύει. Θα βρει μια εκτέλεση λίγο πριν βρεθεί στο παρκέ. Και θα πάει τώρα στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Έτοιμος στην γραμμή ο παίκτης των Hoopers. Στοχή στην πρώτη. Πενήντα-πενήντα-ένα. Εκτελεί και την δεύτερη για την σοφάριση, η οποία θα έρθει για το 51-51. Παλαμίδης κλασικά οργανώνει ακόμα μια επίθεση για την Σεν Πάουλη. Έγινε το φόλο από τον Τσεκούρα. Πρώτο και για τους Πορτοκαλί. Τζοβάρας. Λεμονίδης έχει κολλημένο πάνω τον Λιώκα. Πάει και ο Δαλάτσης. Αυτός θα κάνει το φόλο τώρα. Είναι το δεύτερο για τους γεπεδούχους. Στον το μεταξύ επιστρέφει για την Σεν Πάουλη, παίρνει την θέση του Καραμπά. Δεν είναι καλή επαναφορά από τον Τζοβάρα. Ο ίδιος στη συνέχεια θα βάλει τα χέρια του στην μπάλα και θα την πετάξει εκτός. Φούπερς τώρα στην επίθεση. Λιώκας. Είναι στον Αντωνίου, είναι ξεχασμένος. Εκεί κάπως αδράνησε εδώ η άμυνα των φιλοξενούμενων. Το εκμετάλλευτηκε ο Αντωνίου για το 53-51 και δίνει έτσι και πάλι το προβάδισμα στους Hoopers. Κάτι λιγότερο από 8 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Αλαμίδης. Ο Τζοβάρας εκτέλεσε, δεν το βάλε. Αλαμίδης μάζεψε. Τσεκούρας, χειρίζει μια μακρινή πάσα, την κατάλαβε ο Λεμονίδης, με συγχωρείτε.
έχουμε και αλλαγή για τους Πορτοκαλί. Τώρα με τον Νίνιο να επιστρέφει. Παίρνει την θέση του Τσέκουρα. Χαραλαμπίδης, φτάσε κοντά, αφήνει έξω. Λιωκάς παίζει και πάλι με τον συμπαίκτη του, 3 δευτερόλεπτα τώρα. 2-1 πρέπει να εκτελέσει ο Χαραλαμπίδης, δεν είχε προλάβει να φύγει μπάλα από τα χέρια του, πρέπει να ακουστεί η κόρνα. Και έτσι πέρασαν εκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία για τους Πορτοκαλί. Δεν αλλάζει το 53-51. Πήρε ο Τζοβάρας, πόδι από τον Αλάτσι. Αναφέρει ο Τζοβάρας, Παλαμίδης. Πάει πλάτη τον Νίνιο. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι, μπερδεύεται και στην τρίπλα ο Παλαμίδης. Κατεβάζει Χαραλαμπίδης. Πάει μόνο στο όλο το δρόμο, θα νικήσει όποιον βρήκε μπροστά του. 55-51 τώρα. Στο συν 4 οι γηπεδούχοι. Και έχουμε και το time out από την πλευρά της Σεν Πάουλη. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Το 55-51 τώρα το σκορ, θα γίνει και το κλέφτο από τον Λιώκα. Σαν σε προπόνηση αυτός θα τελειώσει την φάση. Για το 57-51. Μόλις 2 πόντους έχουν πετύχει οι φιλοξενούμενοι σε αυτό το... σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Στην τέταρτη περίοδο, το 47-51, έχουν κάνει ένα σερί 10-0 οι Coopers. Το οποίο δεν θα λάβει τέλος τώρα. Μαζεύει ο Λιώκας και ολοκληρώνει το κλειδί για τους Πορτοκαλί. Αντωνίου είναι στον Αλάτσι. Νινιός κρατάει. Και πάλι στον Αλάτσι, ο οποίος έχει 7 δευτερόλεπτα. Του κλείδωσε το χέρι ο Τζοβάρας και κάνει το φάουλ που είναι το δεύτερο και για τους φιλοξενούμενους. Τρίτο φάουλ μάλιστα και για τον Τζοβάρα. Γίνεται η επαναφορά με τον Χαραλαμπίδη να παίρνει. Νινιός θα να παίξει με τον Χαραλαμπίδη, τον βρήκε εξαιρετικά. Και στη συνέχεια δέχτηκε το φάουλ από τον Δήμα. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους, ενώ περνάει εκτός ο Δήμας στην θέση του ο Καραμπάς. Μέσα η πρώτη βολή από τον Χαραλαμπίδη. 58-51. Χάνει την δεύτερη. Χαραλαμπίδης. Νινιός τον πιέζει. Πήρε ο Τζοβάρας. Χαραλαμπίδης. Στα 5 δευτερόλεπτα αφήνει τώρα στον Παλαιολόγο. Φτάσε κοντά, επέλεξε να παίξει έξω. Τελείωσε ο χρόνος. Βρήκαν κάποια εκτέλεση φιλοξενούμενη. Και έτσι πάει στα σκουπίδια και αυτή η επίθεση. 5 και 19 για το τέλος, κολλημένοι στους 51 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Από την άλλη, οι Hoopers έχουν κάνει ένα σερί 11-0 πλέον. Και έχουν χτίσει και μια μικρή διαφορά 7 πόντων στο μάτς που μπορεί να μεγαλώσει τώρα. Αλλά δεν θα γίνει καθώς έχει κάνει βήμα το Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης. Λιώκας έδειξε λίγο περισσότερο ζήλο και έκανε το φάουλ στον Λεμονίδη. Λιώκας.
Μονίδης, τώρα θα επαναφέρει. Παλαμίδης. Πήρε ο Παλαιολόγος, έκλεισαν δύο. Έμεινε μόνος του Καραμπάς, εκτέλεσε και το έβαλε. 58-54. Μετά από αρκετή ώρα βρίσκουν λύση στην επίθεση Σεν Πάουλη. Έτσι πολύ τώρα από τους 51 πόντους. Στους 4 η διαφορά. Αντωνίου θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. 61-54. Παλαμίδης. Κρατάει. Δεν έφτασε η μπάλα ποτέ στον Παλαιολόγο. Καλάτσης. Πίνει στον Νινιό. Λιωκάς. Αντωνίου. Ποστάρι δεν μπόρεσε να βρει κάποια καλή θέση για να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Νινιός από το τρίποντο από αρκετά μακριά. Θα σημαδέψουν ξανά σωστά οι Hoopers. Και θα πάνε πλέον στο συν 10 σε διψήφιο αριθμό η διαφορά σε ένα καθοριστικό χρονικά σημείο. Με 3 και 15 να απομένουν ακόμα για το τέλος. Ενώ θα γίνει και το λάθος εδώ καθώς η μπάλα κατέληξε εκτός. Το Μεντουμ είναι με τους Hoopers τώρα. Οι οποίοι έχουν καταφέρει να ξεφύγουν. Καραλαμπίδης φτάνει κοντά, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Καραλαμπίδης, έχει μείνει ψηλά να τον πιέσει ο Νινιός. Καραλαμπίδης κρατάει στα 9. Θα σηκωθεί τώρα για 3. Δεν θα μπει το καλάθι, θα περάσει και πίσω από το απλό η μπάλα. Και έτσι και αυτή η επίθεση περνάει. Ανεκμετάλλευτη ώρα για την Σεν Πάουλη. 2:39 ακόμα. Η κλεψίδρα αδειάζει σιγά σιγά. Και η διαφορά δείχνει συν 10 για τους πρωτοκαλί. Νιός. Κατά ο Λιώκας είδε την κίνηση του Δαλάτσι. Βρήκε χώρο. Και θα του κάνει το χατέρι μπάλα. Για να καταλήξει εντός καλαθιού. 66-54 τώρα. Στο συν 12 πλέον οι Hoopers, οι οποίοι βάζουν γερές βάσεις για την νίκη. Ο Βάρας και ο Καραμπάς. Η Μονίδη στην κορυφή. Η άμυνα θα δεχτεί και το μπλοκ από τον Λιώκα. 2,1 τώρα στο ρολόι για τους φιλοξενούμενους. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Καραμπάς θα επαναφέρει. Άφησε τον Τζοβάρα, ένα σκοτωμένο σουτ δεν βρήκε στο Στεφάνι μπάλα και έτσι ολοκληρώνεται η επίθεση. Χωρίς το 66-54 να αλλάζει. Νινιός θα αναλάβει να κατεβάσει. Καλάτσι κάνει την κίνηση, ζητάει την μπάλα ο Αντωνίου, θα κρατήσει ο Νινιός, ο Παλαμίδης όμως έχει παρενέβει από πίσω. Κατοχή είναι και πάλι για τους πορτοκαλί. Φτάσε κοντά ο Δαλάτσις, δεν σκόραρε, νέα ευκαιρία. Νινιός κρατάει, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη τώρα, το ξέρει και ο ίδιος. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό απομένει ακόμα για το φινάλι του παιχνιδιού. Νινιός εκτελεί. Δεν είναι καλό το σουτ. Λεμονίδης. Θα βρει ένα σουτ για δύο. Η δική συμβιμπάλα κατεβάζει τελικά το rebound. Ο Νινιός. Θα δεχτεί και το φάουλ τώρα από τον Λεμονίδη, είναι το τέταρτο. Όχι, έχουμε τελικά μεταφορά της μπάλας.
58 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναι, πρόσωπα στην πεντάδα τον Πορτοκαλί. Έστρεψε ο Δημάκης και ο Καραλής για τους Hoopers. Αλαμίδης θα πάρει. Ζητάει κάποιες κινήσεις. Πίνει τώρα στον Τζοβάρα. Αυτός θα σηκωθεί για τρεις και θα το βάλει στα 2 δευτερόλεπτα. 66-57. Νιός. Τελευταία 36 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Αντωνίου με πλάτη. Βρήκε ωραία τον Δημάκη και σηκώθηκε αυτός για να σκοράρει κατευθείαν. 68-57 τώρα το σκορ. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Όσο όλα δείχνουν, οι Hoopers θα πανηγυρίσουν απόψε την έκτη νίκη τους. Θα πάνε στο 6-10 ενώ από την άλλη Σεν Πάουλη θα πέσει στο 5-9. Λεμονίδης προσπαθεί να ξεφύγει, πιέζεται ασφυκτικά. Θα πάρει ένα τρίποντο από αρκετά μακριά. Έρμπολο όμως θα καταλήξει την προσπάθεια. Και έχουμε και time out. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες. Υπενθυμίζω πως το πρώτο παιχνίδι η Σεν Πάουλη ήταν εκείνη που είχε επικρατήσει με 68-55, έτσι. Οι Πορτογαλοί τώρα θα παίξουν για την διαφορά. 7,9 στο ρολόι. 68-57 το σκορ. Στο σύν 11 οι Hoopers, οι οποίοι λογικά θα αναζητήσουν ένα τρίποντο. Νίνιος είναι έτοιμος να επαναφέρει. Ροδαλάτσης στα 6. Έχει πάνω το Λεμονίδης. Με το φάουλ είναι το τέταρτο για τους φιλοξενούμενους. Φωνές από τον Τσεκούρα. Και πάλι ο Ρινιός πίσω από τη γραμμή. 5,1 τώρα στο ρολόι. Ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Δαλάτσι. Θα κάνει όμως βήματα. Ακόμα. Κυλάει με τα τελευταία δευτερόλεπτα. Φτάνουμε έτσι στο φινάλε. Ο Λεμονίδης θα πετάξει παράδειγμα στο κέντρο. Τέλος λοιπόν με τους Hoopers να επικρατούν με 68-57 τη Σεν Πάουλη.